χαρά η παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος και των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του Συνδυασμού κ. Γιώργου Λεβεντάκη, άνοδος. Που σημαίνει ανασυγκρότηση, οργάνωση, δημιουργία, όραμα, στόχος. Το 2019 θα φέρει νέα πνοή στο Δήμο της Φιλίας, δημιουργική, με τη δική σας στήριξη και συμπόρευση. Η γενιά έβρισκε τη δύναμη να αφήσει κάτι μεγαλύτερο στην επόμενη. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά σε μια τέτοια στιγμή που πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Για μια τριφυλία αναγεννημένη, ζωντανή, ευημερούσα, αισιόδοξη, ασφαλής και ελεύθερη. Αυτό το ταξίδι αξιοπρέπειας, ήθους, δημοκρατίας και κοινωνικής προσφοράς θα το προχωρήσουμε μαζί για να φτιάξουμε την τριφυλία της καρδιάς μας. Για να έρθει η μέρα που οι μελλοντικές γενιές θα κοιτάνε πίσω και θα λένε: αυτό ήταν το σημείο που η τριφυλία γύρισε σελίδα. Ζητώ τη δική σας ισχυρή εντολή. Το μέλλον του τόπου είναι στα χέρια σας. Δεσμεύτηκαν, αγάπησαν τις θέσεις μου προς τα αυτιά μου, να με στηρίξουν, να υλοποιήσουμε όλο αυτό το οποίο ακούσαμε. Βέβαια η παρουσία σήμερα είναι ονομαστική για να βγει φιλάθηκα όλα μεθαύριο με τα ονόματα τους αναλυτικά και τις φωτογραφίες τους, για να δείτε. Και το τοπικό θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι, και πάλι τους ευχαριστώ πάρα πολύ την καρδιά μου, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι έχω πολύ αξιόλογους ανθρώπους δίπλα μου. Βέβαια, η προσπάθεια αυτή δεν την αγκάλιασαν και κάποιοι άλλοι φίλοι και πατριώτες. Όχι γιατί έχουν και τίποτα μαζί μου. Γιατί δεν μπορούν να δεχτούν αυτό που εγώ έχω γίνει. Δεν φταίω. Δεν γύρισαν την πλάτη σήμερα. Εγώ είμαι πολύ καλά με όσο το Θεό. Την πλάτη την γύρισαν στην πόλη τους, στα θέατρα. Και είναι στα χέρια σας να τιμωρήσετε τέτοιες πράξεις. Ευχαριστώ με καλή επιτυχία. Όταν έχω την καρδιά μου και όπως το μεγάλη, όταν ακούω για οποιοδήποτε τριφύλιο ή φιλιατελό ότι προοδεύει, ότι κάνει άλματα ζωής του, απασχολεί κόσμο, δίνει λεφτά, προσφέρει. Εγώ γεμίζω από χαρά. Νιώθω υπερηφάνεια. Λέω ένας δικός μας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος του μόρφου, του πατέρα του, της μητέρας του. Και φτάνει και κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε όμως δυστυχώς όλη την ίδια αντίληψη. Ούτε την μεγαλοψυχή. Είναι πολύ λίγη. Είναι μικρόψυχη. Εγώ δεν ήρθα στον τόπο μου να ανοίξω πεζαχτά να πάρω λεφτά. Εγώ ήρθα να δώσω λεφτά στον τόπο. Αναβάθμισα τόσο μεγάλο. Αντιμετώπισα πολύ και πολλά δικαστήρια και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Γιατί? Γιατί θέλω να βάλω 5 φώτα στον τόπο μου, 5 δέντρα, να φτιάξω τη λεγόμενη πανιέρα που είναι το μοναδικό κομμάτι που έχουμε να πάνε μεγάλες ηλικίες και παιδάκια να πολιτεύσουνε. Κάποιοι άνθρωποι εκεί τριγύρω ειδοποιούσαν την αστυνομία. Εγώ είχα πάρει. Τελειώνοντας αυτά, μου χτυπούσαν την πλάτη και μου είχε: να είσαι καλά, να συγχωρηθεί ο πατέρας σου που το έφτιαξες, που κάνουν τα παιδιά μας μπάνιο, που κάνουμε εμείς, τους βάζεσαν τα σκουπίδια μπροστά από την πόρτα τους. Και έβαλα μια σειρά εκεί κάτω. Τα φώτα, το ένα, το άλλο. Και αυτοί οι ίδιοι μου γύρισαν την πλάτη και είπαν όχι για τα φιλαδρά. Θα πάμε αλλού να στηρίξουμε. Να πάρεις στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Εγώ είμαι εδώ και το είπα πάλι για εσάς. Thank you.
Θέλω να τους εμπιστευτείτε για να σας πω κάτι. Εγώ είμαι αητός και αυτή είναι τα φτερά μου. Θα κοιτάξετε εμένα στα μάτια πρώτα και τα μάτια τα δικά μου θα είναι τα δικά σας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανακατευτεί με την πολιτική πλήρως. Αλλά είναι άξιοι άνθρωποι και θέλουν να αγαπήσουν την προσπάθεια. Θέλουν να αγαπούν τα φιλιατρά, αγαπούν την φιλία. Είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσουν. Θα με βοηθήσουν πάρα πολύ, τους έχω εμπιστοσύνη. Το βάρος το οποίο αναλαμβάνει, το φορτίο το οποίο φέρω είναι πάρα πολύ βαρύ. Για μένα τρέμουν τα πόδια μου που είμαι εδώ και δεν είναι εγωιστικό που σας τα λέω. Αλλά θα ξέρετε αύριο ο Γιώργος Λεβεντάκης θα είναι στην πλατεία. Θα την κερνάτε ένα ούζο και θα χαίρεστε που είμαστε πατριώτες και αγαπημένοι. Γιατί θα προοδεύει ο τόπος μας. Προσέχτε τα πόδια σας.